Μετά το σοκ τη είδηση ότι ο Σέρχιο Ραούχο είναι νοκάου, το Ματία Αλμέιδα καλείται να καταστρώσει τα πλάνα του στην ΑΕΚ χωρί τον Αργεντίνο Φόρ. Πρόκειται σίγουρα για μια δύσκολη κατάσταση, την οποία πρέπει να τη διαχειριστεί ο τεχνικό τη ΑΕΚ, ο Ματία Αλμέιδα. Στην κορυφή τη σχετική λίστα είναι ο Τσούμπερ, ο οποίο έχει δώσει σημαντικέ λύσει και έχει πετύχει καθοριστικά γκολ το προηγούμενο διάστημα. Ένα άλλο παίκτη που μπορεί να παίξει τη θέση του Ραούχο. Είναι ο Πινέδα, αλλά αυτό έχει συμβεί με τον ε, Αραούχο να είναι μπροστά από τον Πινέδα. Φυσικά στο δεκάρι μπορεί να παίξει και ο Μάνταλος, κάτι που μπορεί να συμβεί στα επόμενα μάτς και φυσικά ο Άμραμπατ που πλέον δηλώνει παρόν αφού προπονήθηκε κανονικά στην χθεσινή προπονή της ομάδας. Παίχτη τη Ρακόφ και με τη βούλα είναι πλέον ο Σβάρνα. Ο Πολωνικό Σύλλογο ανακοίνωσε την ενεργοποίηση τη οποίων αγορά του 25 ου κεντρικού αμυντικού, αφού έκανε εξαιρετικέ εμφανίσει και πλήρωσε έτσι 800.000 ευρώ. Στη φετινή σεζόν ο Σβάρνα είχε 33 συμμετοχέ, 3 γκολ και 4 ασσίστ. Ενώ χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση τη πολωνική ομάδα. Κάποιο μα τηλεφώνησε σήμερα το πρωί. Χάσαμε τα κλειδιά. Ο χλωτάπιτας καταστράφηκε. Ευτυχώς εντοπίσαμε το δράστη. Θα μείνει εδώ για τέσσερα χρόνια. Αναφέρει στο βίντεο η πολωνική ομάδα με το οποίο ανακοίνωσε την απόκτηση του Έλληνα αμυντικού.